Ταξιδέψτε με τις γεύσεις του κόσμου. Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Τι κάνετε! Μα πώς θα πείτε! Είσαι υπέροχη. Oh, ευχαριστώ. Είσαι υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πόσες φορές να μου πείτε χρόνια πολλά. Όσες περισσότερες, όσο πιο καλά. Έτσι μπάμπα μια ντούρτα της τελευταίας στιγμής χθες που είχαμε το οικογενειακό μας το τραπέζι. Καλή μου να μην κάνω για σένα. Αυτή υπέροχη σημερινή τούρτα και πάλι είναι... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ρε παιδιά. Υπήρχε περίπτωση να μην σου φτιάξουμε πάρα μια πολύ. Τούρτα. Είναι τέλεια και ξέρετε είναι και το στυλ μου και ό,τι αγαπώ. Τα και χρώματα σου. Όλα, τι να σας πω. Ευχαριστώ που είσαστε πάντα δίπλα μας. Και εσείς εμάς, γι' αυτό και εμείς είμαστε ό,τι βλέπουμε. Καλύτερα. Πάντα. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά σήμερα. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πρωτότυπο, να το πούμε κάτι διαφορετικό. Γιατί? Είπαμε να δώσουμε μια νότα διαφορετική σήμερα. Ωραία, να ξεφύγουμε και λίγο από τα νηστίσιμα. Να δώσουμε βεβαίως. Τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ωραίο πραλίνα. Μακάρον. Αχ, τέλεια! Και ξέρω ότι αύριο είναι μας. Παγκόσμια μέρα μακάρον, παιδιά, έτσι, ξέρω. Ναι, γι' αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, για το μακάρον θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια φουντούκι μπούδρα, 600 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 250 γραμμάρια ασπράδι, 60 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και 80 γραμμάρια πραλίνα. Για την κρέμα μας, την οποία θα δείξουμε τώρα, θα χρειαστούμε 300 ml γάλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 25 γραμμάρια cornflour και 100 γραμμάρια κρόγκους. Πολύ ωραία. Και για τον ντεκόρ μας, για τη διακόσμηση μας, βούτυρο πραλίνα σαν τη γίνει οπωσδήποτε, θα τα εξηγήσω όμως. Θα τα εξηγήσω ακριβώς την εκτέλεση μας και τη συνταγή μας. Και για τη διακόσμηση μας θα βάλουμε σοκολατάκια, θα βάλουμε πραλίνα και φουντούκι. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκτέλεσή μας. Λοιπόν, έχουμε ζεστάνει λίγο το γάλα εδώ μαζί με τη μισή ποσότητα ζάχαρης. Μάλιστα. Εντάξει, είναι η μέθοδος πατισερή η μέθοδος. Αυτή είναι μια ωραία κρεμέ σοκολάτας. Έχουμε ζεστάνει το γάλα μόνο. Έτσι το πρέπει. Γάλα με τη μισή ζάχαρη. Είναι πολύ ψηλή θερμοκρασία το πρόβλημα. Ναι. Ναι, πρέπει να ζεσταθεί είναι για να γιώσει. Με τη μισή ζάχαρη, τέλεια. Λοιπόν. Και θα... Έχει λιώσει η ζάχαρη, θες να πεις. Έχει λιώσει, οπωσδήποτε. Ωραία. Και εδώ πρέπει να χτυπήσουμε το κροκάδι μαζί με την υπόλοιπη μισή ζάχαρη και το cornflour. Ναι. Πρέπει να τα ενώσουμε να γιώσουν και θα προσθέσουμε μέσα στο ζεστό γάλα. Μάλιστα. Πέρασε ωραία. Αχ, πέρασα ωραία. Ήσυχα, πέρασα χαλαρά, αυτό που χρειαζόμουν, ξεκουράστηκα, όλα καλά, όλα καλά. Ξέρεις, νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε θέλουμε ήσυχα γενέθλια. Θέλουμε τους ανθρώπους γύρω μας να μας κάνουν αυτούς που μας κάνουν να χαμογελούμε, ναι. Αυτούς που μας κάνουν ευτυχισμένους, γιατί είναι αυτούς το πιο σημαντικό, μαζί μας, έτσι είναι. Και τους αληθινούς μας φίλους. Εντάξει, Χριστιανά, ήταν, τώρα ήταν τα άντα. Ήταν τα πρώτα άντα. Τα 30 κάνεις μεγάλο πάρτι τα 30. Και εσύ, Χριστιανά μου. Και εσύ. Λοιπόν, προσθέτουμε λίγο γάλα μέσα στο κροκάδι. Μου λέτε λίγο τι ώρα να πάμε διάλειμμα, γιατί δεν σας έχω ακούσει. Ωραία, τέλεια. Προσθέτουμε λίγο γάλα μέσα στο κροκάδι για να φέρουμε τις θερμοκρασίες κοντά, γιατί αν ρίξουμε απευθείας το κροκάδι μέσα στο ζεστό γάλα, θα κόψει και αυτά τα ωραία που έχουμε μάθει από τη μαγειρική μας. Σιγά σιγά και ανακατεύουμε σιγά σιγά σιγά. Εντάξει. Ναι, ανακατεύουμε και στο σημείο αυτό ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η κρέμα μας. Αυτό που θέλω να πω, ένα μυστικό, μικρό μυστικό, αλλά σημαντικό μπορώ να πω. Είναι καλύτερα το μείγμα με το κροκάδι, το cornflour και την υπόλοιπη ζάχαρη, είναι πιο καλά να τα περάσουμε από έναν τρυπητό πριν να τα βάλουμε στην κρέμα μας. Αν δεν τα περάσουμε, δεν θα σου κάνει κάποιον κακό στην κρέμα, αλλά καλύτερα θα έχεις πιο λιανή υφή. Ωραία, αυτό το θέλουμε, έτσι, πάντα. Πάντα το κάνετε. Τώρα δεν το έχουμε κάνει, γιατί εντάξει, κάποτε ίσως είναι και αχρίαστο. Όμως αν θέλεις πιο βελούδινη την κρέμα σου, μπορείς καλύτερα να την περάσεις από τρυπητό. Η κρέμα μας βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να δένει. Πεςτε μου, τι κάνετε με αυτά τα ωραία. Αυτά είναι τα ντεκόρ μας. Καραμελωμένα κάτι. Καραμελωμένα φιντούκια. Πώς. Πώς θα τα καραμελώσουμε.
θα βάλουμε στο μισό κιλό ζάχαρη. Θα βάλουμε περίπου... Μισό κιλό ζάχαρη. Όσο είναι ίση ποσότητα. Στο μισό κιλό φουντούκι θα βάλουμε πόση μισό ζάχαρη. Μισό κιλό ζάχαρη. Ωραία. Και θα βάλουμε ελάχιστο, περίπου γύρω στα 20 γραμμάρια νερό. Πολύ ζάχαρη άρα. Ναι, μάλιστα. Είναι το καραμελωμένο. Μόνο ζάχαρη. Και ανακατεύουμε το ζάχαρη μαζί με το φιντούκι μέχρι να τα δούμε ότι έχουν ψηθεί. Λοιπόν, η κρεμούλα μας είναι έτοιμη. Πολύ ωραία η κρεμούλα σου. Θέλω να πω ότι θέλουμε... Βλέπεις που βγάλετε... Βλέπεις. Μπουρμπουλήθρες. Μπράβο. Εκεί πέρα το σβήνουμε. Αν δεν βγάλει, εντάξει, είναι πολύ επικίνδυνο να μας κατεβάσει μετά νερό. Γι' αυτό θέλω μέχρι να κοκλάσει η κρέμα μας. Μάλιστα. Και σε αυτό το σημείο... Αυτά ρε παιδί μου, τα πολύ εξειδικευμένα πράγματα που είναι τα ζαχαροπλαστική που δεν τα τολμάμε. Το βούτυρο και την πραλίνα. Τέλεια. Τώρα που είναι ζεστή. Μάλιστα. Έκαμε η μάμα μου κάτι ωραία καταΐφια χτες. Πολλά ωραία. Τα είδα, Αρμίνια, τα καταΐφια. Πολλά ωραία. Όταν γιώσει ο βούτυρος μαζί με την πραλίνα Κωνσταντίνα μου, είναι έτοιμη η κρέμα μας. Μαζί. Ναι. Βλέπεις που έχει πάρει το χρώμα και της σοκολάτας και φυσικά το άρωμα. Το δεν θα το κάνει αλμυρό. Όχι. Με τόση ζάχαρη που να το κάνει. Στη συνταγή μας δεν είμαι σίγουρος αν το έχω διευκρινίσει, αλλά προτιμούμε βούτυρο ανάλατο. Ανάλατο. Στις κρέμες μας πάντα είναι βούτυρος ανάλατος. Στα γλυκά. Ναι. Σωστό. Αλλά είναι και φορές που βάζουμε και αλατισμένο. Σε αυτό δει από την Παρασκευή. Ναι. Αν είναι αλμυρή ζύμη, αν είναι κάτι... Μόνο στα αλμυρά. Ναι. Βλέπεις. Μύρισε λίγο. Πω πω τι ωραία. Αυτή είναι η τέχνη, η κρέμα. Και για το όσον αφορά το μακαρόν, θα το εξηγήσουμε και στο Facebook page του λογαριασμού μας. Και θα το εξηγήσουμε και στον κόσμο μας με την πρώτη ευκαιρία. Τι ωραία που είναι, ρε παιδιά. Αυτό που ήθελα να πω εγώ, Κωνσταντίνα μου, κάποιος που δεν θέλει να φτιάξει μακαρόν ή δεν μπορεί να το φτιάξει το συγκεκριμένο, μπορεί να το ενώσει την κρέμα με ένα παντεσπάνι, με ένα κέικ. Εμείς δείξαμε τη βασική κρέμα, ο κόσμος όπως θέλει μπορεί να το τελειώσει. Ωραία. Κρυώνοντας την κρέμα μας. Την κρυώνουμε. Ναι, βάζουμε στο σακούλι της ζαχαροπλαστικής. Αλλάξουμε μπιάτο, είναι λίγο βάθυλο. Ναι, ναι. Όταν λέμε κρυώνουμε, εννοούμε το αφήνουμε έξω ναι. Από το ψυγείο, φαντάζομαι. Ναι, την αφήνουμε να κρυώσει. Πόση ώρα, ας πούμε. Θα το δούμε. Και το βάζουμε κατευθείαν. Πρέπει να τη χτυπήσουμε λίγο. Α. Πρέπει να τη χτυπήσουμε λίγο με λίγη φρέσκα κρέμα. Α, πες το αυτά. Εννοείται. Ωραία. Με τη φρέσκα κρέμα για να έρθει σε αυτή τη λία και όμορφη υφή. Πω, τι ωραία. Είναι το απολύτω γλυκό. Μετά από το πιστάτσο μακάρον που έχουμε φτιάξει και είναι πανικό. Να σα πω, αντί παντεσπάνι, φύλλο κρούστα μπορεί να γίνει. Και αυτό μπορεί να γίνει. Βεβαίως. Θα είναι ένα πολύ ωραίο μιλφέι. Πω, ωραίο θα είναι. Που λες, Κωνσταντίνα μου, μετά το πιστάτσιο μακάρον που έχουμε φτιάξει και γίνει χαμός στο ζαχαροπλαστείο. Εντάξει, το πιστάτσιο μακάρον είναι πάρα πολύ ωραία γεύση. Έτσι και φτιάχνουμε τώρα και το σοκολατένιο. Εμπνευστήκαμε να το φτιάξουμε και με φιντούκι. Να πούμε ότι πρώτη φορά το δείξαμε στην εκπομπή, το κάναμε δοκιμαστικά το πιστάτσιο και αγαπήθηκε τόσο πολύ και έτσι είπαμε να δείξουμε και το σοκολατένιο. Είδατε, παιδιά, είδατε. Λοιπόν, βάζουμε... Θα βάλουμε και λίγη πραλίνα μέσα. Πω, Χριστούλη μου. Για πιο έντονη γεύση. Εντάξει, παιδιά, είστε τέλειοι. Λίγο. Τι κλείνουμε από πάνω. Το φουντούκι μας, να βάλω και λίγο καραμελωμένο. Βέβαια, τι ήταν. Να βάλω και λίγο καραμελωμένο. Βέβαια. Κάνε λίγο την υπερβολή σου. Βάλε λίγο. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. Πω, Χριστούλη μου. Πρόσεχε λίγο, Παναγιώτη μου, να φαίνεται. Ωραία. Τέλεια. Και τώρα κλείνουμε. Κλείνουμε από πάνω. Για να δούμε. Πω, τι ωραίο που είναι, ρε παιδιά. Μπράβο. Υπέροχα. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Να το βάλουμε και... Και λίγο εκεί πέρα. Βάλουμε ένα σοκολατάκι. Τι ωραία. Σοκολατάκι μας. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δούμε να το τελειώνουμε, γιατί πρέπει να τρέξουμε για το διάλειμμά μας. Πω, Χριστούλη. Έτσι. Ευχαριστούμε, αυτά είναι. Παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Να κόψουμε για ένα κομματάκι κόψτε, να το γρήγορα, δούμε. Γρήγορα και πρέπει να φύγουμε για διάλειμμα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να το από μέσα. Υπέροχο. Λαχταριστό. Αυτό είναι. Φανταστικό.
και καλή όρεξη και καλή χώνεψη μετά. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.